μπορώ, δεν αντέχω. Με έχει πνίξει το άδικο. Αναγκάζομαι και παίρνω δανεικά από τον πατέρα μου. Μετά από ένα εξαντλητικό τρίωρο στην αιμοκάθαρση, η κυρία Χριστίνα Μπέρκη, παρά τις υψηλές θερμοκρασίες, βρήκε τη δύναμη να φτάσει μέχρι την περιφέρεια Κρήτης. Νόμιζε πως ο δικός της σταυρός θα ήταν μόνο το μηχάνημα τεχνητού νεφρού. Όμως διαψεύστηκε, καθώς η πολιτεία κάνει πλέον ό,τι μπορεί για να μεγαλώνει το Γολγοθά των νεφροπαθών. Εγώ έχω δύο παιδιά άνεργα και παλεύω με ένα επίδομα. Μου κόψανε τη σύνταξη γιατί πρέπει να περάσω από επιτροπή. Και είναι τώρα 2 μήνες και ακόμα να μου στείλουν ειδοποίηση. Δεν μπορώ, δεν αντέχω. Με έχει πνίξει το άδικο. 4 μήνες απλήρωτη για το επίδομα διατροφής, 7 μήνες για τα οδηπορικά και 2 μήνες για τη σύνταξη του ΟΓΑ. Πόσο ακόμη να αντέξει η 67χρονη νεφροπαθής και μαζί και πόσοι άλλοι που ζουν τις ίδιες δραματικές καταστάσεις από ένα κράτος που μοιάζει να παίζει με τις αντοχές τους. Κάθε φορά που είναι να πάω, λέω καλύτερα να τελειώσω. Αυτή η κύριε κάτω στις αναπαυτικές πολυδρόνες. Μα εγώ εκεί που πάω και κάθομαι, ξέρω αν θα σηκωθώ από εκεί. Να πάω στο σπίτι μου, στα παιδιά μου. Μαζί με άλλους νεφροπαθείς, η κυρία Χριστίνα βρέθηκε στην περιφέρεια για να ενημερωθούν και πάλι χωρίς απόλυτη βεβαιότητα για το επίδομα διατροφής. Ο Υπουργός υπέγραψε και δεν αποκλείεται η δεδαλώδης γραφειοκρατία να επιτρέψει την καταβολή του στα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας. Απάντηση μετέωρη όσο οι ίδιοι αγωνιούν για την επιβίωσή του, την ίδια ώρα μάλιστα που στον αέρα παραμένουν και τα οδηπορικά των ταξί. Άλλοι ζουν με αυτό το επίδομα και είναι αμαρτία σου. Γιατί δεν είμαστε για άτομα οι οποίοι μπορεί να δουλέψουμε, να κάνουμε ένα μπασοδούλι, ξέρω εγώ, για να βγάλουμε κάτι. Τώρα που το κόψαν 4 μήνες, εγώ αναγκάζομαι και παίρνω δανεικά από τον πατέρα μου, από τη μάνα μου, από τα αδέρφια μου, από φίλους. Δηλαδή, εκεί μας έχουν καταντήσει τώρα, να ζητάμε δανεικά από γύρω-γύρω. 7 μήνες να πάρω διπορικά. Και έχει ο ταξιτζής γι' αυτό τρελαθεί. Γιατί έχουν και αυτοί τις απαιτήσεις τους, έχουν τα έξοδά τους. Τι να κάνω. Από τα χρήματα που σίγουρα δεν τους περισσεύουν, νεφροπαθείς του Κέντρου Αιμοκάθαρσης Μεσόγειος κατάφεραν να συγκεντρώσουν το ποσό που το ΙΚΑ απαιτούσε για ένσημα, προκειμένου να μην αφήσει χωρίς ασφάλιση αιμοκαθερόμενο νεφροπαθή. Και μαζέψαν εμείς λεφτά όσα μπορούσαμε για να αγοράσουν ένσημα να μπορέσουν να συνεχίσουν. Φανταστείτε την κατάσταση. Ντροπή. Κανείς δεν θέλει να είμαστε σε αυτή τη θέση. Μακάρι να μην είχε τίποτα, να ήταν γερός, ούτε επιδόματα θέλαμε, ούτε μετακινήσεις θέλαμε. Τα χτυπήματα που δέχονται οι νεφροπαθείς απανοτά και αβάσταχτα και οι απαντήσεις σχεδόν ανύπαρκτες. Ακόμη και αν τελικά το επίδομα διατροφής δοθεί με καθυστέρηση, κανένας δεν ξέρει τι θα γίνει με τα απλήρωτα οδηπορικά που σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούν το εξάμηνο. Μέσα σε όλα αυτά και η δυσλειτουργία των κέντρων πιστοποίησης αναπηρίας που για να πιστοποιήσουν τα αυτονόητα συχνά αναγκάζουν ασθενείς να μην εισπράττουν τη σύνταξή τους για μήνες.